Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Σπύρος Ουρμελίδης, συνεπής στο ραντεβού μας. Ξαναζούμε λοιπόν τα γνωστά επεισόδια με την Τρόικα, διαφωνίες, πιέσεις, νέες απαιτήσεις, γκρίνιες κτλ. Η Τρόικα βέβαια φεύγει, το δούνου του όμως μένει. Μένει για να κάνει αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους σε συνάρτηση με τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας σήμερα. Μια αξιολόγηση που δεν έχει κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά βάσει του καταστατικού του πλέον έχει αποφασίσει να το κάνει και αυτό. Είναι μια ένδειξη και αυτή ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία για να συζητηθεί περισσότερο, ενεργότερα το θέμα της ελάφρυνσης ή της απομείωσης του ελληνικού χρέους. Την ίδια ώρα έχουν βεβαίως εξελίξεις ευρωπαϊκές, αγωνία για το μέλλον της Ευρώπης, συζητήσεις για τις μεγάλες προκλήσεις, για την οικονομία, για την ασφάλεια, την άμυνα σε συνάρτηση με το προσφυγικό. Γιούνκερ και Τούσκ εμφανίζονται να εκφράζουν δύο διαφορετικές απόψεις, δύο διαφορετικούς δρόμους μέσα στην Ευρώπη μετά το Brexit. Και έχουμε συναντήσεις από εδώ και πέρα των Ευρωπαίων ηγετών χωρίς τη Βρετανία για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Έχουμε εξελίξεις όμως και αντιπαραθέσεις και αγωνίες και γκρίνιες και στην Ελλάδα. Οξύνεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη. Και τα επεισόδια που έχουμε δει ως τώρα, τα δύο επεισόδια, είναι μόνο η αρχή, γιατί οι δύο ισχυροί πόλοι, και η κυβέρνηση και ο κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος δεν εξαρτάται άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση μέσα στο ευρώ, επιμένουν στις θέσεις τους και σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Αττικής, ενώ την ίδια ώρα η δικαιοσύνη ερευνά το σκάνδαλο του Κελπνό, στο οποίο φαίνεται να έχει εμπλοκεί και η κυρία Λίνα Στουρνάρα, η σύζυγος του κυρίου Στουρνάρα. Έχουμε και μια συνέχεια του ωραιόκαστρου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στη Λέσβο, καλεί σε αντιμουσουλμανική ένωση, έτσι ώστε η χώρα να αποφύγει τη μουσουλμανοποίησή της, και αυτό δεν είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Όλα αυτά και πολλά ακόμα με εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα το βράδυ. Τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, δημοσιογράφο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε κύριε Κούλογλου. Καλώς σας βρήκα, γεια σας. Τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, επίσης γνωστό δημοσιογράφο και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, ήρθατε κύριε Κίρτσο. Τον κύριο Δημήτρη Δόλη, ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος, πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Καλώς ήρθατε, κύριε Δόλη. Χαίρετε. Ποτέ δεν ξέρεις. Τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, δικηγόρο και πρόεδρο του Ριζοσπαστικού Εθνικού Συναγερμού. Σας ευχαριστώ. Παραμένει αυτό. Παραμένει αυτό, ναι, ναι, κύριε. Ωραία. Τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη. Και δυναμώνεται. Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Γεια σας. Και τον κύριο Γιώργο Κουτουλάκη, υπεύθυνο μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ένωσης Κεντρών. Και δημοσιογράφο Σπύρο, καλησπέρα. Βεβαίως, συγγνώμη, ξέχασα, αγαπητέ κύριε Κουτουλάκη. Γιατί για μένα πρώτη το είναι αυτό. Έχουμε πολλούς δημοσιογράφους απόψε στο πάνελ και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την καλησπέρα μου στους τηλεθεατές, στις τηλεθεατρίες και στους εκλεκτούς συνομιλητές που θα είμαστε εδώ μαζί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, πρώτη φορά χωρίς την Αγγλία. Βεβαίως δεν υπάρχει ακόμα Brexit. Υπάρχουν πολλά διαδικαστικά και ουσιαστικά θέματα. Αλλά συζητάμε πλέον υπό το βάρος αγωνίας και πολλών εξελίξεων μέσα στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την οικονομία και το προσφυγικό. Κύριε Κούλογλου. Εντάξει, ενδιαφέρονται πάρα πολύ και οι συνάδελφοι του BBC για αυτό το θέμα, ότι πρώτη φορά χωρίς σύνοδος κορυφής, χωρίς τη Μεγάλη Βρετανία. Κοιτάξτε, αυτό έχει και θετικά στοιχεία, έχει και αρνητικά. Τα αρνητικά είναι ότι μπορεί να σημαίνει την απαρχή μιας διαδικασίας αποσύνθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το είπατε αυτό, τα θετικά, τα αρνητικά. Τα αρνητικά. Είναι ότι θα μπορούσε να είναι η απαρχή μιας διαδικασίας αποσύνθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό εμάς δεν μας συμφέρει, ούτε ως Ευρωπαίους ούτε ως Έλληνες. Γιατί θέλουμε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι αυτή ακριβώς τη σημερινή, αλλά παρόλα αυτά, παρότι δεν είναι καθόλου παράδεισος, εντούτοις είναι καλύτερο από το να είναι κανένας μόνος και να το ένα κράτος να τα βάζει με το άλλο ή να πολεμάει το άλλο, όπως γινόταν τον προηγούμενο αιώνα. Αυτό είναι το καλό στοιχείο ότι, από την υπόθεση αυτή, γιατί δεν κακό να μιλήσει καλού, είναι ότι η απουσία της Βρετανίας στερεί από την Γερμανία και από την κυρία Μέρκελ ένα σύμμαχο, ειδικά στα θέματα της λιτότητας, της περικοπής του κράτους πρόνοιας, όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή, τα οποία έχουν
στην πραγματικότητα ξεκινήσει στην Ευρώπη από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Θάτσερ και μετά. Ήδη αυτές οι μεγάλες συμφωνίες TTIP, για την οποία γίνεται πάρα πολλοί λόγος και υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις, πάει να παγώσει. Και ένας από τους λόγους που πάει να παγώσει είναι ότι η Μεγάλη Βρετανία, που την υποστήριζε με μεγάλη θέρμη, δεν παίζει τώρα πλέον ανοιχτά κεντρικό ρόλο στο. Υπεγράφει μόνο βέβαια με τον Καναδά, αλλά αυτό είναι μικρότερη σημασία. Έχει τη σημασία. Έχει τη σημασία του και αυτό. Αυτό έχει τελειώσει με τη Μεγάλη Βρετανία μέσα. Mm-hmm. Αλλά τώρα είναι έξω. Λοιπόν, αυτή είναι η σημερινή εικόνα. Η Ευρώπη είναι σε πολύ κρίσιμη καμπή. Είναι προφανές ότι ορισμένοι άνθρωποι το έχουν αντιληφθεί αυτό. Και όχι μόνο από την αριστερά που φωνάζουμε εδώ και λέω ότι δεν πάει πουθενά έτσι η κατάσταση, αλλά και από άλλους χώρους. Ο κύριος Γιούγκερ, που είναι από τη συντηρητική παράταξη, έχει κάνει ορισμένες παρεμβάσεις και αυτά που είπε στην σύνοδο, στην Ολομέλεια που είχαμε αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο, όπου διπλασίασε το πακέτο που φέρει το όνομά του, ένα πακέτο με στόχο την ανάπτυξη, που δεν μίλησε, δεν ανέφερε πουθενά τη λέξη λιτότητα και αντίθετα προσπάθησε με κάποιο τρόπο να δώσει έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτό που έχει λεχθεί ήδη, ότι η λιτότητα είναι στα κάτω της. Πνέει τα λίστια, θα έλεγα, η πολιτική της λιτότητας. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή την υποστηρίζει το Βερολίνο, έχει φυσικά την. Είναι πολύ δύσκολο. Πιστεύετε αυτό, κύριε Κούλογλου? Ούτε στην τσέπη μας το βλέπουμε, ούτε στους προϋπολογισμούς, ούτε σε κάποια συζήτηση με τους Τροϊκανούς ή με τους δανειστές, εν πάση περιπτώσει φαίνεται αυτό, ούτε και σε καμιά άλλη χώρα. Και οι Πορτογάλοι πιέζονται, δηλαδή και ο κύριος Λιού εξέφρασε αυτή την αισιοδοξία του ότι η λιτότητα νικήθηκε και ζήτω η ανάπτυξη, αλλά αυτό είναι μάλλον μια πίεση προς τους Γερμανούς ή μια ακόμα παρένεση, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν είναι δεν εύκολο. Δεν υπάρχει, εντάξει, ένα τέτοιο κλίμα, δηλαδή δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Στην Ευρώπη, γι' αυτό έφερα παράδειγμα το Γιούνκερ, αρχίζει και οριμάζει αυτή η ιδέα. Και αν άλλες χώρες ισχυρές, όπως παραδείγματος χάρη η Γαλλία, πιέζανε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση και δεν υπήρχε ένας πολύ αδύναμος πρόεδρος, όπως είναι σήμερα ο Ολάντ, που δεν θέλει να τα βάλει με κανέναν ισχυρό, ούτε με τις τράπεζες και τα λοιπά στη χώρα του, θα ήταν διαφορετική η εικόνα. Φυσικά στην Ελλάδα η Τρόικα κινείται και οι δανειστές κινούνται και με μια καθυστέρηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσπαθούν να επιβάλλουν τα πολύ αυστηρά μέτρα, χωρίς να κάνουν κανένα, χωρίς να δίνουν κανένα περιθώριο στην ελληνική οικονομία να ανασάνει, και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε έγινε και χτες, νομίζω, αυτό το πάγωμα των ασφαλιστικών οφειλών για τους επαγγελματίες. Πάλι είχαν αντιρρήσεις. Έχουν αντιρρήσει οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο τους απλούς ανθρώπους, να ξεκινήσει λίγο η οικονομία και όλα αυτά. Αυτό εξακολουθεί και παραμένει για μας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως και στην περίπτωση, μιας και αναφέρεται την περίπτωση της Πορτογαλίας, τόσο στην Πορτογαλία όσο και στην Ισπανία δεν επέβαλαν. Παρότι είχαν παραβιάσει το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας και κανονικά θα έπρεπε να παρθούν μέτρα εναντίον τους, να τους ζητήσουν δηλαδή και άλλες περικοπές, που στην περίπτωση της Ισπανίας ανεβαίνανε σε αρκετά δισεκατομμύρια. Εντούτοις θα απέφυγαν να το κάνουν για πρώτη φορά. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με πολιτικούς υπολογισμούς και σκοπιμότητες. Ο Ραχώ είναι δικός τους, η Ισπανία είναι σε προεκλογική περίοδο κτλ. Αλλά παρόλα αυτά έχει και αυτό την αξία του. Δείχνει δηλαδή ότι αρχίζει το ζωνάρι και ελαφρώς χαλαρώνει. Δεν είναι αρκετό αυτό. Χρειάζονται πολύ πιο μεγάλα πράγματα να γίνουν. Αλλά είναι καλύτερα από ό,τι πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά και το προσφυγικό, 2-3 σχόλια για να ολοκληρώσω. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι το παράδειγμα του Ρεοκαστρού είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε όλοι. Δεν υπάρχει. Όλοι γεννηθήκαμε κάτω από τον ίδιο ήλιο. Επομένως και τα παιδιά πρέπει να πάρουν την ελληνική παιδεία. Οφείλω όμως να ομολογήσω, πέρα από αυτή την ανθρωπιστική πλευρά, την οποία την υποστηρίζω βαθύτατα και τη βάζω σε πλήρη αντιπαράθεση με τις ρατσιστικές απόψεις, ότι πρέπει να παραδεχθούμε και τα λάθη που γίνανε στην Ελλάδα. Χάσαμε 6 μήνες σίγουρα και πολλοί μερικούς μήνες αργότερα για να υπάρξει διάκριση προσφύγων και μεταναστών. Όταν η Ελλάδα εκπέμπει ένα γενικό σήμα, αντιλαμβάνεστε ότι αντιμετωπίζεται για όλους με τον ίδιο τρόπο. Και για το Σύριο που δέχεται τη βόμβα, και για το Μαγκρεμπίνο από το Αλγέρι και την Τινησία που φεύγει για μια καλύτερη τύχη. Αλλά δεν είναι το ίδιο το πρόβλημα. Γιατί εσχάτως η κυβέρνηση ομολογεί ότι μπορεί να δεχτούμε
εκατομμύρια φτωχών ανθρώπων, διότι θα καταρρεύσουμε. Χάθηκε λοιπόν πολύτιμος χρόνος. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος να συζητάμε αν θα έχουμε κέντρα φιλοξενίας για τους πρόσφυγες και κέντρα προσωρινής κράτησης για τους οικονομικούς μετανάστες στη λογική της μετεγκατάστασης. Και επιτρέψτε μου να πω και δύο πράγματα τα οποία με προβληματίζουν. Δεν θέλω να πω τα συμμερίζομαι 100%, αλλά με προβληματίζουν. Καταρχήν έχω την υποψία, και λέω μακάρι να κάνω λάθος, ότι σε γνώση του κυρίου Τσίπρα κλείσαν τα σύνορα στα Βαλκάνια. Δηλαδή ότι υπήρξε μια κάτω από το τραπέζι συνεννόηση με τη Μέρκελ, να κλείσουν τα σύνορα, να διευκολύνουμε δηλαδή την πολιτική του κέντρου της Ευρώπης και να διεκδικήσουμε, αυτό νόμιζε η ελληνική κυβέρνηση, κάποιες πιο χαλαρότερες ασκούμενες οικονομικές πολιτικές. Εγώ έχω αρχίσει και πείθομαι, ακριβώς, έχω αρχίσει και πείθομαι ότι σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς παράγοντες αποδεχτήκαμε το κλείσιμο των συνόρων. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να μην αποδεχτούμε το κλείσιμο των συνόρων που είναι άλλο. Όχι, όχι, όχι. Λέω το εξής. τα σύνορα τα κλείσανε άλλοι. Ναι, δεν τα κλείσαμε εμείς. Λέω ότι. Η συμφωνία που είναι. Εάν έλεγε ο Τσίπρας ότι δεν θέλω να κλείσω τα σύνορα της Ουγγαρίας. Όχι, όχι. Ποιο είναι το θέμα. Λέω ότι αυτά που ακούγαμε, αγαπητέ Στέλιο, ότι γιατί κλείσαν τα σύνορα από την κυβέρνηση. Εδώ πέρα μιλάμε στη Μπουγουδουμού τώρα και στη Βουλγαρία και τα λοιπά. Δηλαδή. Ότι γνώριζαν ότι θα κλείσουν τα σύνορα. Είχαν ενημερωθεί. Μα αυτό, ναι, και παζαρεύανε οικονομικά μέτρα χαλάρωσης. Μα γνώριζαν ότι θα κλείσουν τα σύνορα. Αυτό φαινότανε μήνες πριν. Ωραία, όταν μας κατηγορούσαν και τα λοιπά. Αυτό άλλο το ένα. Η συμφωνία, η μυστική Μέρκελ Τσίπρα, αυτή η συνωμοσία ήταν στο χέρι, είχε διαπραγματευτικά ατού ο Τσίπρας. Θα μπορούσε να πει δηλαδή ότι δεν θέλω να κλείσουν τα σύνορα. Μα τι λέμε τώρα. Έτσι νομίζω. Όπως επίσης έχω τι νομίζει, δηλαδή εντάξει, τώρα, τώρα είναι θέμα γεωγραφίας. Είπα ότι μου δημιουργεί ένας προβληματισμός, όπως κι άλλος ένας. Κι άλλο ένα προβληματισμό, για να το δυσκολέψω κι άλλο. Ο Βουδούρης παραιτήθηκε και έκανε ορισμένες καταγγελίες. Εμείς φέραμε και το θέμα στη Βουλή, η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Πασόκ Δημάρ. Είπε ότι υπάρχει διοικητικό χάος στο Υπουργείο και ότι η χώρα μας δαπανά αναπρόσφυγα πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που ας πούμε θα μπορούσε να προβλεφθεί. Δεν έχουμε ακούσει απαντήσεις. Αυτό τι σχέση έχει τώρα με, τη διαχείριση. Έβαλα ορισμένα ζητήματα να τα βάλω λοιπόν σε ένα ρεζουμέ δημοσιογραφικό. Κατά τη γνώμη μου, εκτός από τον σταθερό προσανατολισμό μας απέναντι σε φαινόμενα ρατσισμού, που κατά την απόλυτη καταδίκηση στο φαινόμενο του ωραιοκάστρου, και μάλιστα εδώ μια παρένθεση, η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ήταν έκθεση ιδεών. Τι καλά που θα ήμασταν. Κλείνει η παρένθεση. Ισχυρίζομαι ότι η κυβέρνηση δεν χειρίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα το ζήτημα του προσφυγικού. Έχασε πολύτιμο χρόνο για τις άμυνες της χώρας και για τις υποδομές. Έχασε τη στρατηγική γραμμή διάκρισης προσφύγων και μεταναστών. Και έχω και ορισμένα ερωτηματικά, αυτό προσπάθησα να πω. Δέχομαι τις αστάσεις του Στέλιου του Κούλογλου. Μια σκέψη έβαλα, έναν προβληματισμό που δεν τον έχω ακούσει, τον διαβάζω και σε ευρωπαϊκές εφημερίδες. Και για το θέμα του κλεισίματος των συνόρων, και εν πάση περιπτώσει, για να μην μείνουμε εκεί, γιατί μπορώ να έχω και άδικο, αδερφέ, δεν επιμένω. Θέτω και το ζήτημα των ερωτήσεων του Βουδούρη σχετικά με το πώς υπάρχει η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης από το, και το διοικητικό χάος που είπε. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητέ κύριε Σουμελίδη, επίσημη απάντηση στον Βουδούρη δεν ακούσαμε. Μάλιστα. Ότι είναι βλάκας, ξέρω. Κάτι ότι λέει χαζομάρες. Επειδή είπε ο κύριος Κούλογλου, είναι θέμα γεωγραφίας, θέλω να του πω ότι η γραφεία κύριε Κούλογλου λέει ότι και στη θάλασσα υπάρχουν σύνορα. Και ξέρετε τι εννοώ. Όχι, δεν ξέρω τι εννοείται. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει τη θάλασσα σύνορα. Μιλήσαμε τώρα. Ο κύριος Μαργαρίτης. Για τα σύνορα της θαλάσσης. Οι άλλοι μας μέμπονται ότι δεν κρατάμε άμυνα στα σύνορά μας. Ότι δεν υποστηρίζουμε τα σύνορά μας, δεν τα προστατεύουμε και αφήνουμε και μπαίνει μέσα το τελευταίο 1 εκατομμύριο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θα έρθουμε μισό λεπτό για να μιλήσει ο κύριος Κουφυλάκης. Αυτή την κατηγορία το ξέρουν ότι συμμερίζεστε. Ότι είναι ξέφραγμα μπέλη τα σύνορα. Ναι. Βεβαίως. Δεν έχετε δίκιο. Μα το συνδυάζουμε αυτό που είπατε, το θέμα γεωγραφίας που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει θάλασσα σύνορα. Καλά, εμείς είμαστε ξέφραγμα μπέλη. Η Ιταλία. Είναι και αυτή η ξέφραγμα μπέλης. Η Ιταλία είχε λιγότερο από εμάς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πήγανε το προηγούμενο εβδομάδα. Τώρα, από την Αφρική. Γιατί έκλεισε τα σύνορα εδώ πέρα. Κύριε Κλούγα, θα σας δώσω τα πίσω από σαν να μιλήσει όμως ο κύριος Κουτουλάκης, ο οποίος δεν έχει μιλήσει. Έχω την άλλη φορά, θα σας φέρω στοιχεία που έχω. Κύριε Κουτουλάκη, κύριε Κουτουλάκη. Λοιπόν, για να συνδέσουμε και με τα τρέχοντα που απασχολούν και πολλοί τους Έλληνες πολίτες, θα ήθελα κύριε Κούλογλου να ξεκινώντας πάλι από εσάς,
Η κυβέρνηση έχει επενδύσει αρκετά και για την πορεία της οικονομίας και την ανάπτυξη στην υπόθεση του χρέους. Σχάτως τα τελευταία 24 ώρα ακούμε και κάποιες αφινταλαντεύσεις. Ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Δαγκασάκης, είναι γνωστό, το έχουμε, έχει συζητηθεί το θέμα, ο οποίος εμφανίστηκε λίγο πιο διστακτικός και είπε ότι αυτό το πράγμα τραβάει σαν μάκρος. Πρέπει να πω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι πράγματι το δούνου του, μετά από 3 χρόνια για πρώτη φορά, μένει πίσω τα τεχνικά του κλιμάκια για να κάνουν αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους, κάτι που δεν είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Εσείς, ποια είναι η αίσθησή σας? Είστε και ευρωβουλευτής, είστε και στην Ευρώπη, ακούτε όλες τις συζητήσεις. Ποια είναι η αίσθηση για αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, όλοι έχουν συμφωνήσει στην. Υπάρχει κοινή συναντήληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το χρέος το ελληνικό δεν είναι βιώσιμο και πρέπει με κάποιο τρόπο να αναδιαρθρωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα υπησέρχονται πολλοί παράγοντες. Το ένα είναι οι γερμανικές εκλογές. Η Γερμανία έχει μπει σε μια ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Υπάρχει η πίεση από το ακροδεξιό κόμμα που λέει εναντίον των Ελλήνων κτλ. Και γι' αυτό η Μέρκελ θέλει να αναβάλει την επίλυση αυτού του θέματος για το επόμενο διάστημα. Από την άλλη μεριά έχουμε το ΔΝΤ, το οποίο για να συμμετέχει στο πρόγραμμα ζητάει να υπάρξει τώρα. Και το έχει θέσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ότι πρέπει να γίνει κάτι με αυτό, μια συζήτηση. Για το χρέος. Η ελληνική κυβέρνηση νομίζω ότι ήταν επιτυχία της όταν στο Eurogroup του προηγούμενου Μαΐου κατάφερε να υπάρξει συμφωνία ότι θα πρέπει το χρέος να συζητηθεί και να υπάρξει διευθέτηση μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αλλά αυτό και τον Νοέμβριο του 2012, Στέλιο, είχε περάσει. Αυτό έχει περάσει, αλλά όπως θυμάσαι, στη συνέχεια η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου υποστήριζε ότι το χρέος είναι βιώσιμο και άρα δεν υπάρχει και μεγάλος λόγος να το συζητάμε. Λοιπόν, εγώ μιλάω τώρα για μια άλλη. Υπήρχε μια άλλη προσέγγιση από την τωρινή κυβέρνηση. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό βήμα αυτό που έγινε, αλλά ο σχετισμός των δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι δυστυχώς αυτός που θα θέλαμε εμείς να είναι. Βλέπουμε σιγά σιγά να γίνονται βήματα. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι αυτές οι διακηρύξεις, οι προχθεσινές του Juncker, είναι περίπου αντίστοιχα πράγματα υπόθηκαν και στη σύσκεψη των ηγετών των χωρών του Νότου, που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με πρωτοβουλία του Τσίπρα. Και αυτό ήταν μια καλή πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Θα έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα, από το 2010, που κατηγορούσαν όλο τον Νότο συλλήφθηνο ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Τεμπέλιδες και όλα αυτά, ανοργάνονται κτλ. Αυτά που λέγανε, δηλαδή ορισμένα γερμανικά μέσα ενημέρωση λαϊκιστικά. Παρ' όλα αυτά έγιναν αυτά τα βήματα, αλλά ο σχετισμός των δυνάμεων δεν είναι αυτός που θα θέλουμε να είναι. Και αυτό δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει κανείς να κοιτάξει να επιτύχει την καλύτερη δυνατή λύση και στο θέμα του χρέους. Δεν είναι εύκολη. Δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί δεν είναι ο σχετισμός έτσι. Σας θυμίζω, για να τελειώσω εδώ πέρα, ότι η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, εμάς μας κατηγορούν ότι παραβιάζαμε το σύμφωνο δημοσιονομικής πειθαρχίας κτλ. Και έπρεπε να έχουμε μνημόνια, αυτά που λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κίρτσης, ότι είμαστε οι μόνοι κτλ. Που έχουμε μνημόνια. Είμαστε οι μόνοι, γιατί η χώρα βρέθηκε, όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, σε πολύ χειρότερη θέση από ό,τι είχαν βρεθεί οι υπόλοιπες χώρες. Και βρέθηκε σε πολύ χειρότερη θέση γιατί την οδηγούσαν κάποια συγκεκριμένα κόμματα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά θέλω να πω τώρα, να μην επαναρχόμαστε στο παρελθόν. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή παραβιάζει ένα βασικό κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματά της. Τα εμπορικά της πλεονάσματα. Κανονικά θα έπρεπε, επειδή γίνει κοινό παραδεκτό, ότι όταν μια χώρα έχει τόσο πολύ μεγάλα πλεονάσματα, οι άλλες χώρες θα έχουν εμπορικά ελλείμματα. Λοιπόν, και παρότι θα έπρεπε να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον της Γερμανίας που παραβιάζει το σύμφωνο, καμία χώρα δεν τολμάει να θέσει το θέμα. Καμία χώρα. Για την αποσύνθεση που λέγανε. Δεν τολμάει να θέσει το θέμα. Καταλάβατε. Διότι και αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι έχει ο άξονας αυτός, ο γαλλογερμανικός που εξασφάλιζε μια ισορροπία, έχει πάει έτσι, έχει στραβώσει. Η Γερμανία είναι πολύ δυνατή και η Γαλλία αφέθηκε σε κάποιο βαθμό. Και λόγω οικονομίας, αλλά και αφέθηκε κιόλας από έλλειψη σοβαρής πολιτικής ηγεσίας να το ισορροπήσει και έχουμε αυτή τη στιγμή μια Γερμανία η οποία κάνει αυτά τα πράγματα. Επομένως,
πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία πάει να το γυρίσει. Δεν θέλει να εφαρμόσει τη συμφωνία του Eurogroup για την διευθέτηση του ελληνικού χρέους πριν από το τέλος της χρονιάς. Και μακάρι να καταφέρουμε ως χώρα να υπάρξει μια καλή λύση που να είναι να βοηθήσει τη χώρα μας. Βασικά, γιατί χωρίς αυτό το πράγμα, χωρίς δηλαδή την επίλυση αυτού του προβλήματος που είναι κατά κάποιο τρόπο η λιδία λίθος του ελληνικού προβλήματος, θα έχουμε συνεχές πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Κύρτσο, αν θέλετε να πείτε τη συζήτηση, αλλά εγώ θέλω να πρώτα να σας πω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι επί τριήμερων στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη έχει ανέβει, για να πει τις αλήθειες, να καταγγείλει την κυβέρνηση για την αναποτελεσματικότητά της. Φαντάζομαι ότι θα επαναλάβει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να καταλήξουμε και στα προαπαιτούμενα και να προχωρήσει η δεύτερη αξιολόγηση, παρά το γεγονός ότι, όπως είπαμε, υπάρχουν εμπλοκές προς το παρόν και στις ληξιπρόθεσμες στην επιστροφή των αδήλωτων κεφαλαίων και στα ληξιπρόθεσμα δεν έχει λήξει και το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Ελπίζουμε ότι με τη διάσκεψη τις επόμενες μέρες κάτι θα γίνει και μπορεί να βρεθεί λύση στα κόκκινα δάνεια. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, ο ΣΕΒ λέει ότι είναι αδιέξοδη και ατελέσφορη ασκούμενη οικονομική πολιτική. Είναι υποστηρικτικό στις θέσεις σας? Περιμένουμε κάτι πράγματα από τον κύριο Μητσοτάκη σε ΔΕΘ? Θα καταργήσει και το ΦΠΑ, το ΝΕΦΙΑ, θα το μειώσει το ΝΕΦΙΑ από ό,τι... Επειδή τον είχατε καταργήσει εσείς, να δούμε αν θα το μειώσουμε εμείς. Λοιπόν, υπάρχει μια πρόταση. Εμείς θέλουμε μια προσέγγιση βήμα-βήμα στην οικονομία. Δεν πρόκειται να πούμε αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μοίραζε συντάξεις τη 13η, καταργούσε τον ΝΕΦΙΑ και διάφορα τέτοια ωραία. Όμως πρέπει να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση. Εχθές διάβαζα στις εφημερίδες, προχθές, ότι είμαστε πολύ ψηλά στις δημόσιες δαπάνες. Τι έχουμε πάθει δηλαδή? Έχουμε μειώσει τις δημόσιες δαπάνες, αλλά επειδή τιμωρήσαμε περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα, έχει πέσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και κυρίως έχει πέσει η δυνατότητα του ιδιωτικού τομέα να χρηματοδοτήσει και τις μειωμένες δημόσιες δαπάνες. Άρα έχουμε φτάσει στο πλήρες αδιέξοδο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν οι φόροι, ανεβαίνουν οι ασφαλιστικές φορές και άμα τη συγκρίνεται με το 2014, είναι χαμηλότερα τα φορολογικά έσοδα και κυρίως, και που είναι το πιο επικίνδυνο, χαμηλότερες οι ασφαλιστικές φορές, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Επομένως πρέπει να αποφασίσουμε τι στο καλό θέλουμε να κάνουμε, διότι αυτό το πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και το έκαναν σε ένα βαθμό και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι σαν να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Επομένως, θέλουμε μια σταδιακή μείωση της φορολογίας, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθεί, διότι για να μειώσεις τον έμφυα κατά 30% πρέπει να βρεις 2,6, πώς το κάνει, 750-800 εκατομμύρια ευρώ. Σε δύο χρόνια. Εντάξει, σε δύο χρόνια. Να βρεις τα 400 τον ένα και μετά να πας και σε άλλα 400. Όμως, πρέπει να την κάνουμε αυτή την άσκηση, η οποία είναι δύσκολη έως επώδυνη, εγώ δεν κρύβω τίποτα, τα λέω αυτά καμιά 20 χρόνια. Μακάρι να είχαμε κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση έγκαιρα και θα είχαμε αποφύγει όλες αυτές τις περιπέτειες. Διότι αν για παράδειγμα μειώσει τον έμφυα και πάρουν αξία τα ακίνητα, θα αποκτήσει ξανά η αξία, η περιουσία του μέσου πολίτη, διότι έχουμε 74% ποσοστό ιδιοκατοίκησης και όλοι τραβάνε τα μαλλιά τους που βάλαν τα λεφτά τους τις τελευταίες 2-3 γενιές σε κάποια ακίνητα, διότι τώρα τα ακίνητα είναι φορολογικά βάρη. Θα τσιμπήσει η οικοδομή η οποία έχει καταστραφεί πλήρως. Αν τσιμπήσει η οικοδομή, υπάρχουν δεκάδες επαγγέλματα που συνδέονται με αυτήν. Υπάρχει χαλιβουργία ή τσιμεντοβιομηχανία, οι οποίες έχουν ισοπεδωθεί εξαιτίας των προβλημάτων των ακινήτων και της οικοδομής. Επομένως, κάπως πρέπει να επιχειρήσουμε την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση Μητσοτάκη, η οποία είναι λογική και σοβαρή. Και εγώ είμαι υπέρ του εθνικού διαλόγου. Δηλαδή, πάμε να μειώσουμε ή πάμε να αποφύγουμε, τη φορολογία στην εμφιάλωση του ίνου ή τη φορολογία, σε όποιον κοιμάται στο ξενοδοχείο, κάτι παλαβά που έχουν σκεφτεί. Πρέπει να τα κάνουμε αυτά, διότι αλλιώς θα χάσουμε και το τελευταίο πλεονέκτημα. Στηριζόμαστε ουσιαστικά στον τουρισμό, ο οποίος πάει πολύ καλά τα τελευταία 3 χρόνια και όλες οι θέσεις απασχόλησης, οι νέες που δημιουργούνται, είναι 80% στον τουρισμό. Αλλά βέβαια είναι εποχικές θέσεις. Όταν πέφτουν οι εξαγωγές, για παράδειγμα, έχουμε μεγάλη πτώση των εξαγωγών φέτος,
Και λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου, γιατί έχουμε μεγάλη εξάρτηση στις εξαγωγές από τα πετρελοειδή, αλλά έχουμε και μικρή υποχώρηση αντί για σημαντική αύξηση που χρειαζόμαστε και στους άλλους κλάδους. Αν δεν τα λύσουμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή να πέφτουν οι μισθοί και να πέφτουν οι εξαγωγές, αυτά είναι τρελά πράγματα. Δεν έχουν συμβεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμβαίνουν βέβαια, διότι ξαφνικά έχει ανέβει το κόστος της χρηματοδότησης ή δεν υπάρχει χρηματοδότηση για τις εταιρείες. Έχουμε τα capital controls, ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος, ανεβαίνει η φορολογία, ανεβαίνουν τα διοικητικά βάρη, ανεβαίνουν οι ασφαλιστικές φορές. Πώς να κάνουν άλλες εξαγωγές. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα. Εγώ πιστεύω ότι η μέθοδος Μητσοτάκη είναι σωστή, δηλαδή βήμα-βήμα να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Νομίζω και ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια φάση θα αντιληφθεί ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο να λειτουργήσει ο ιδιωτικός τομέας. Αν δεν λειτουργήσει ο ιδιωτικός τομέας, είμαστε όλοι καταδικασμένοι. Εγώ που βιάζομαι να το αντιληφθώ, να κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σε βοηθήσουμε, γιατί εσύ τα πιάνεις γρήγορα. Λοιπόν, περικοπή του έφυγα κατά 30% σημαίνει 800 εκατομμύρια. Ναι, 800 εκατομμύρια. Αυτά τα 800 εκατομμύρια, από πού θα ακριβώς θα βρεθούν? Θα πρέπει να υπάρξουν κόψιμο λειτουργικών περικοπή, λειτουργικών δαπανών του δημοσίου. Όχι, γιατί άρα θα έχουμε περικοπή των δαπανών για τα νοσοκομεία, θα έχουμε περικοπή για δαπανών για την εκπαίδευση. Ακριβώς από πού θα βρεθούν? Λοιπόν, υπάρχουν τα εξής προβλήματα με τις δημόσιες δαπάνες. Τα συζητάω γιατί είμαι και στην ομάδα που παρακολουθεί το μνημόνιο για λογαριασμούς, σε ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρακολουθεί το μνημόνιο. Άρα συζητάμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή 70% των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα είναι μισθοί και συντάξεις. Επομένως, μπαίνει στα πολύ βαθιά νερά. Δηλαδή, θα μειώσεις μισθούς, θα μειώσεις συντάξεις. Τι ακριβώς θα κάνεις? Θα πας στις λειτουργικές ή τις τρέχουσες δαπάνες, οι οποίες είναι και αυτές μπερδεμένες? Ωραία. Αν δεν τα κάνεις όλα αυτά. Άρα θα πρέπει να μειώσουμε μισθούς και συντάξεις, δηλαδή. Όχι. Εγώ λέω να κάνουμε ένα διάλογο, να δούμε τι μπορούμε να μειώσουμε, αντί να προσπαθεί ο ένας να στριμώξει τον άλλον. Δηλαδή, εντάξει, θα κάνουμε διάλογο. Αλλά όταν λέμε 30 ευρώ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό κάνουμε διάλογο τώρα, Γιώργο. Κάνουμε διάλογο. 500 εκατομμύρια. Η πρώτη απόφαση της κυβέρνησης είναι να δώσουμε 500 εκατομμύρια για ένα οπλικό σύστημα που δεν λειτουργήσει ποτέ και θα το παραλάβουμε σε 8 χρόνια. Λοιπόν, άμα υπάρχει διάθεση, δεν λέω όμως, εγώ δεν είμαι της εύκολης πολιτικής, ότι μπορούμε να βρούμε ανώδυνα 800 εκατομμύρια. Δεν έχω πει ποτέ τέτοια πράγματα στη ζωή μου και προειδοποιούσα για όλα αυτά που συνέβησαν. Λοιπόν, αλλά λέω ότι είμαστε σε ένα μαθηματικό αδιέξοδο πλέον. Έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι προβληματικό, αλλά είναι τεράστιο για τις δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες έχουν συρρυκνωθεί. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό αλλάζοντας πορεία, θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Κύριε Μαργαρίτη, στη συζήτηση που έχετε Πασόκ Δημάρ με το ποτάμι, η συζήτηση είναι οι διαδικασίες για το πώς θα εκλεγεί ο αρχηγός και πώς θα γίνει το νέο σχήμα. Υπάρχει συζήτηση για το ποια κατεύθυνση και τι πολιτική θα ακολουθήσει αυτό το νέο σχήμα? Κοιτάξτε, κύριε Σουρμπελίδη, είναι κεντροαριστερά, κεντροδεξιά η συζήτηση. Πριν ένα χρόνο συγκροτήθηκε η Δημοκρατική Συμπαράταξη και πήρε ένα αξιοπρεπές ποσοστό, πάνω από 6% από δυνάμεις που στο παρελθόν ήταν σε αντιπαράθεση, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά. Μαζί και με τις κινήσεις πολιτών συγκροτήσαμε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και σε αυτή την κατεύθυνση απευθυνθήκαμε και στο ποτάμι. Δυστυχώς υπάρχουν δυσκολίες από ό,τι φαίνεται σε αυτό το εγχείρημα. Κατά τη γνώμη μου, το κύριο ζήτημα είναι να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν πολλές αντιφατικές δηλώσεις. Δεν θέλω να τις αναφέρω τώρα. Τηλεοπτικά δεν εξυπηρετεί κάτι. Για πες τα λοιπόν για δυσκολίες. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ νομίζω ότι το βασικό στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ένα. Και μετά είναι η αρχηγή και όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει ένας αυτόνομος πόλος της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Και για να είναι αυτόνομος πρέπει να είναι ανταγωνιστικός και προς τη συντηρητική Νέα Δημοκρατία και προς τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν κάποιος κλείνει το ματάκι, επειδή είμαστε στον ενδιάμεσο χώρο, είτε προς τον ένα είτε προς τον άλλον, στη φάση της ανασυγκρότησης και της ανασύνθεσης, βλάπτει. Πρώτα θα φτιάξει το σπίτι σου. Θα το ανασυγκροτήσεις, θα το μαζέψεις και μετά θα συζητήσεις για τους γειτόνους σου. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση, και αυτή είναι η άποψη που υπάρχει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, πρέπει να οικοδομηθεί ένας αυτόνομος πόλος της κεντροαριστεράς, ο οποίος κακά τα ψέματα, μέχρι τις εκλογές ήταν ανταγωνιστικός προς τους άλλους δύο σχηματισμούς. Γίνεται επίσης μια συζήτηση κατά πόσο, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να μετεξελιχθεί στη Σοσιαλδημοκρατία. Είναι ενδιαφέρουσα. Κατά την εκτίμησή μου, δεν μπορεί. Έχω και την 22 χρόνια ενός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, του ασπισμού,
έχω την ικανότητα να κρίνω. Η αποδοχή του σοσιαλδημοκρατικού παραδείγματος σημαίνει μια άλλη αντίληψη για την ελεύθερη αγορά. Μια άλλη αντίληψη για τον κρατισμό. Μια άλλη αντίληψη για τις διαταξικές συνεργασίες. Εντάξει, μερικά πράγματα μπορεί να φαίνονται θεωρητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει η πολιτική στηρίζεται πάνω σε κάποια προγράμματα. Δεν είναι όλα καφενείο, έχουν και κάποιες πολιτικές και θεωρητικές συγκροτήσεις. Έτσι φτιάχνει ο κόσμος, ο κόσμος των ιδεών. Γιατί, να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Γιατί τότε στο Ευρωκοινοβούλιο, παραδείγματος χάρη, ναι, ναι, αλλά και στο επίπεδο το ευρωπαϊκό, οι ηγέτες, οι σοσιαλιστές υποστηρίζουν και παρακολουθούν τον Τσίπρα και την κυβέρνηση και δεν υποστηρίζουν, ενώ ας πούμε δεν θέλουν να ακούσουν, ναι, ναι, για το Πασόκ, παραδείγματος χάρη, ή τη Δημοκρατική Συμπαράταση. Σωστά, σωστά, σωστά. Εγώ έχω δύο σχόλια σε αυτά. Το πρώτο είναι προκαλεί γέλιο, γιατί θυμάμαι το 2010 όταν έφευγε η ανανεωτική πτέρυγα από το συνασπισμό, έτρωγε καταπέλητο ότι είναι σοσιαλδημοκρατική. Και βγάζαν φλίκτενες οι πρώην συντροφοί μου με τη λέξη σοσιαλδημοκρατία. Τώρα τους βλέπω. Τότε ήταν και αυτοί οι 40 όμως που φύγανε μετά. Τώρα που είναι live. Τώρα τους βλέπω και γελάω που ξαφνικά ανακαλύψαν σοσιαλδημοκρατία. Ξαφνικά μιλάμε για σοσιαλδημοκράτες, για να ξέρω εγώ. Καταλάβατε τι έκανα καλύτερα, κύριε Σουρμελή. Για να εννοούσαμε. Εγώ αγαπητέ Σταγιώτη, τα βλέπω και γελάω. Δηλαδή ξαφνικά ανακαλύψαν αυτό που κατάλαβα. Τώρα, ποια είναι η γνώμη. Ισχυρίζομαι ότι εδώ υπάρχει ένα ταγκό που έχει κάποιες σκοπιμότητες. Προφανώς οι σοσιαλιστές αξιοποιούν και καλά κάνουν έναν πρωθυπουργό προοδευτικής κυβέρνησης και ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη με τον ίδιο τακτικισμό που αντιμετωπίζει τα πάντα, αντιμετωπίζει και τους σοσιαλιστές. Αυτή είναι η γνώμη. Δηλαδή, αλλά ψάχνει τις συμμαχίες και εξυπηρετεί και τη χώρα, την κυβέρνηση. Εγώ να το πω απλά. Ναι, δεν έχω αντίρρηση. Ναι. Εάν θέλει ο Τσίπρας να εξηγήσει πώς ήταν επικεφαλής του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην Ευρώπη, πώς χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρώπη φανταστήκαν ότι αυτός ο αρχηγός μπορεί να είναι απέναντι στο Σούλτς και ξαφνικά τον βλέπουν μέσα σε ένα χρόνο να κάθεται μαζί με τον Σούλτς. Εδώ πρέπει να υπάρξουν μερικές εξηγήσεις. Γιατί λείπουν τα 800 εκατομμύρια δεξιά αριστερά, κάτι πρέπει να κάνεις για να τα βρεις. Εγώ δηλαδή θεωρώ, να το πω απλά και λαϊκά. Είναι και εκείνο θέμα. Όταν είσαι πρωθυπουργός, πρέπει να βρεις και τα 800 εκατομμύρια. Επειδή αρέσει το φίλο του Βασίλη να μιλάμε απλά. Είναι μια ακόμα κολοτούμπα του Τσίπρα. Αυτό είναι απλά. Ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου που συγκρούστηκε με τον Σούλτς. Ναι. Και τώρα πάει και αγκαλιάζει τον Σούλτς. Και με το μισό λεπτάκι. Ήταν σε δύο διαφορετικές παρατάξεις και πήγανε για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Το ίδιο συνεργαζόμαστε. Όταν, αυτή τη στιγμή που λύθηκε αυτή η μάχη και κάποιος εξελέγει, κάποιος δεν εξελέγει, στη συνέχεια πρέπει να κάνεις ασφαλώς. Στέλιο, ρώτησε το Μελανσόν. Ρώτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας τι λέει γι' αυτό. Ρώτησε τους Ποντέμους τι λένε γι' αυτό. Όλοι έχουν φρίξει, διότι ο επικεφαλής τους παίζει με τους ασυνήθιστους. Καμία σχέση. Ακριβώς. Την ίδια συμμαχία κάνουμε. Καθόλου δεν ισχύει. Αλλά η Σκά Κέλλερ, η πράσινη, ήταν υποψήφια εκ μέρους των Πρασίνων. Και με αυτή συνεργαζόμαστε. Ασφαλώς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί που ανήκουν στη σοσιαλιστική ομάδα, εσείς ανήκετε ως Δημοκρατική Συμπαράταξη στη σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και η σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου βλέπει. Συνομιλεί και με τον Τσίπρα. Και το όχι, βλέπει με πολύ καλύτερο μάτι τον Τσίπρα από ό,τι βλέπει το εσάς. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει κάποιο θέμα. Καταρχήν, να είμαστε ειλικρινείς, το σχήμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης είναι πιο μικρό ποσοτικά. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, μακάρι να πείσετε στο συνέδριό σας, θα χαρώ πάρα πολύ και να πάρετε μια απόφαση ένταξης στις ομάδες των σοσιαλιστών. Θα είστε καλοδεχούμενοι. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τώρα σε ακούνε μερικοί σύντροφοι από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πέφτουν τα νάσκελα που ακούνε ότι τους λες ότι θα πάνε στους σοσιαλιστές. Δεν χρειάζεται να πας στους σοσιαλιστές. Χρειάζεται να μιλήσεις, αλλά να κάνεις συμμαχίες. Αλλά αυτό δεν. Μα γι' αυτό συζητάμε. Ασφαλώς. Με αυτή την έννοια. Συζητάμε γιατί εσείς έχετε υιοθετήσει. Να σου πω γιατί συζητάμε. Γιατί εσείς έχετε υιοθετήσει μια διμέτωπη που βάζετε. Υποτίθεται ότι είστε κεντροαριστερά και βάζετε στο ίδιο τσουβάλι. Το κατάλαβα. Και την αριστερά και τη δεξιά. Λοιπόν, απαντώ για να κλείσω. Λίγο σύντομα, γιατί στο κέντρο της συζήτησης είναι η Ένωση Κεντρών. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Δόλη. Για να πάμε. Εάν μιλάμε. Άμα τελειώσει η διαφώτιση, να μιλήσουμε κι εμείς. Εάν μιλάμε για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Εάν μιλάμε για πολιτικές ταυτότητες, είναι άλλο πράγμα. Αν μιλάμε για συνεργασίες, φυσικά και μπορεί να γίνουν συνεργασίες. Ας πούμε, μπορεί να κάνουμε συνεργασίες με το Φέρχοφστατ και τους φιλελεύθερους, μια χαρά, που έχουν μια ατζέντα στα κοινωνικά ζητήματα εξαιρετικά πιο προθυμένη από τους χριστιανοδημοκράτες. Ναι, αυτό δεν σημαίνει, μισό λεπτό, ότι η συνεργασία παραδείγματος χάρη των σοσιαλιστών με τους φιλελεύθερους, επειδή είναι και δύο ευρωβουλευτές, με το Φέρχοφστατ, σημαίνει ότι οι σοσιαλιστές έγιναν φιλελεύθεροι.
Είναι απλό. Εγώ αυτό που θέτω λοιπόν και κλείνω είναι να ξεκαθαρίσει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εάν ανήκει στην σοσιαλιστική ομάδα, ας κάνει την αίτησή της. Μπορεί να είναι και καλοδεχούμενο. Μισό λεπτό. Πάω στον κύριο Κουτουλάκη. Ξεκινήσει. Έρχομαι και αύριο. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Πάντω η ερώτηση είναι. Μα γιατί δεν καλείτε τον κύριο Ελλημόν να κάνει το κέντρο μπήκε μέσα στη συζήτηση τη αριστερά. Αφήστε το κέντρο. Ναι, εμεί το ποτάμι. Αφήστε το κύριο Κουτουλάκη. Εννοείται το ποτάμι, κύριε Δόλια. Όχι, εγώ μιλάω μία διαχρονική. Μα γιατί δεν βάζετε τον κύριο Δόλια σε εισηγητή και μα ακούτε. Υπάρχει. Δεν είναι έτσι. Να κλείσω γιατί με ρώτησε κάτι. Συγγνώμη, κύριε Δόλια. Με ρώτησε κάτι ο κύριο Δόλια. Να απαντήσω σε αυτό. Προφανώ ένα σημαντικό κομμάτι του προοδευτικού κέντρου, α πούμε το ποτάμι, θα μπορούσε να ανοίξει έναν ευρύτερο πόλο κέντρο αριστερά. Όπω ξέρετε, επειδή είστε και εσεί διαβασμένο άνθρωπο. Όχι, το ποτάμι. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Να προχωρήσουμε γιατί προχωράει και η ώρα. Άνθρωπος, να μιλήσω. Τα σωστά. Σας παρακαλώ. Εντάξει, κύριε Μαργαρίτη. Έχουν και τον μπλε και τον κόρνο. Κύριε Κούλογλου, διάβασα πριν από λίγα 24 ώρα κάποιες δηλώσεις σας σε σχέση με το θέμα των αδειών και των καναλιών. Ναι. Και επισημαίνεται ότι στο θέμα των περιφερειακών καναλιών πρέπει να αλλάξει η διαδικασία, να είναι διαφορετική για να μην, για να μην έχουμε τοπικές μαφίες οι οποίες θα ενισχυθούν. Παρ' όλα αυτά χαρακτηρίζεται σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές άδειες υποδειγματική την όλη διαδικασία και αποδώσατε τα εύσημα σε όσους σχεδίασαν και υλοποίησαν. Μιλάτε όμως τώρα για μια αλλαγή διαδικασίας σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά κανάλια. Κοιτάξτε, είπα ότι είναι υποδηματική διαδικασία γιατί πράγματι έγινε με αυστηρούς κανόνες και με αξιοκρατία και πράγμα το οποίο συνήθως δεν γίνεται στους ελληνικούς διαγωνισμούς. Από αυτή την άποψη ήταν πολύ επιτυχημένη η διαδικασία και μπράβο σε αυτούς που την οργάνωσαν. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Τώρα, από εκεί μετά όμως, δεν μπορεί το ίδιο μοντέλο αυτό να ακολουθηθεί για τις περιφερειακές άδειες. Δηλαδή για να πάνε στην Ξάνθη, ξέρω εγώ, και να αρχίσουν να πλειοδοτούν τα τοπικά κανάλια. Διότι, όπως ξέρουμε, οι περιφερειακοί σταθμοί δεν έχουν χρήματα και για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν σε τέτοιες διαδικασίες, δεν έχουν ήδη χρήματα να πληρώνουν τη DJEA. Η DJEA σε πολλές περιπτώσεις τους ζητάει περισσότερα χρήματα από αυτά που μπορούν να δώσουν. Αν επομένως τους βάλουμε σε μια διαδικασία, θα καταφύγουν σε τοπικούς παράγοντες. Σε τοπικούς δαβατζίδες. Ναι, και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Γιατί θεωρώ ότι οι τοπικοί και οι περιφερειακοί σταθμοί αποτελούν συστατικό στοιχείο και του πλουραλισμού του πολιτικού αλλά και του πολιτισμού κάθε περιοχής. Δηλαδή υπάρχουν πολύ σοβαρά κανάλια στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, τα οποία αναπαράγουν την τοπική κουλτούρα, τις τοπικές παραδόσεις της Κρήτης κτλ. Και συγχρόνως γίνεται και μια συζήτηση με το τοπικό πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Δεν πρέπει όλα να τα καταπιεί. Αυτή πια η Αθήνα, το υδροκέφαλο κράτος τέρας των Αθηνών. Αυτή ήταν η παρέμβασή μου και νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση. Μάλιστα. Κύριε Κύρτσο. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με την διαδικασία που ακολουθήθηκε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να διαμορφώσει το τοπίο στα πολιτικά της μέτρα. Δεν νομίζω ότι το κατάφερε. Με εξαίρεση τον έναν που πήρε έναν εργολάβο που πήρε άδεια και ο οποίος επιδοτείται βαριά συνεχώς από έργα. Έργα ΔΕΗ, έργα κατασκευής εθνικής. Δεν είναι αυτά τα έργα που λέτε τώρα είχαν πάρθει πριν από 3-4 χρόνια, κύριε Κύρτσο. Δεν είναι έτσι. Τα έργα της ΔΕΗ, οι κολόνες, τα 100 εκατομμύρια είναι η τελευταία διετία. Μετά, επειδή τα παίρνει με μεγάλες εκπτώσεις, μετά γίνονται συμπληρωματικές συμβάσεις για να πάρετε λεφτά, γιατί πώς θα πληρώσει κτλ. Επομένως, εδώ αυτοί που καταγγέλνουν τη διαπλοκή την οργανώνουν. Και για να μην μπούμε στη συζήτηση παλιά και νέα διαπλοκή, εγώ σήμερα, χθες μάλλον διάβασα Καθημερινή, που λέει τέλος πάντων η ΔΕΗ, μεγάλη επένδυση κινέζικη, τάδε κτλ. Μπράβο, τα λιγνητορυχεία. Και στη νέα εταιρεία θα είναι η κινέζικη ΚΜΕΚ, η ΔΕΗ, οι Κινέζοι που θα χρηματοδοτήσουν την επένδυση και οι δύο ελληνικές εταιρείες, Άκτορ Μπόμπολας και Τέρνα Περιστέρης. Και σύμφωνα με τις φήμες πίσω από αυτόν Ψυχάρης, θα συνεισφέρουν τα δικαιώματά τους στα λιγνητορυχεία και θα συμμετάσχουν στην κατασκευή της μονάδας. Δηλαδή, από τη μια βγαίνει το πρωί ο Πρωθυπουργός και καταγγέλει
τη διαπλοκή. Και το βράδυ ο ξάδελφος, μάλιστα, ο ξάδελφος του κύριου Τσίπρα, δίνει τα έργα σε αυτούς που έχουν καταγγείλει το πρωί. Τώρα δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, εγώ είμαι και παλιός στα θέματα των μέσων ενημέρωσης και της διαπλοκής. Έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο. Έχω να βγω στο Μέγκα από το 2000, γιατί έχω αρπαχθεί με όλους αυτούς τους τύπους. Τέτοια κοροϊδία σε κυβερνητικό επίπεδο και τέτοια εξαπάτηση του ελληνικού λαού δεν έχω ξαναδεί. Μάλιστα. Πριν πάω. Κύριε Κούλογλου, δεν ξέρω αν έχει τα πει κάτι. Πριν πάω στον κύριο Δόλη. Βεβαίως, έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν είμαστε. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω και εγώ κάτι. Μισό λεπτάκι. Υπάρχουν, ξέρετε, στα δημόσια έργα τα παίρνουν κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν κάποια κριτήρια. Δεν μπορεί να μπουν οποιαδήποτε εταιρεία να μπει σε ένα πολύ μεγάλο αντίστοιχο διαγωνισμό. Θεωρώ, δηλαδή, κανονικά τι θα έπρεπε ο άκτορ που είναι του κυρίου Μπόμπολα να μην πάρει κανένα. Εντάξει, τώρα, άμα φτάσετε στα δικαιώματα του Μπόμπολα, θα σε ετοιμάξουν να πούμε. Αλλά μην είμαστε στην εσταρτασία του. Γιατί ο Μπόμπολα είναι το συγκρότημα του έθνου και είναι και το Μέγκα το οποίο καταγγέλλεται. Λοιπόν, άρα δεν τρελαίνουμε τον κόσμο. Έχουμε μια στοιχειώδη συνέπεια. Έχετε μπερδέψει τη διαπλοκή. Ναι, έχουμε μπερδέψει τον Γιώργο Τσίπρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ένα θα δίνει τα έργα και ο άλλο θα καταγγέλλει. Δεν νομίζω ότι ο Γιώργο Τσίπρα έδωσε έργα και μπορεί να δώσει έργα. Από τη θέση που είναι, δεν μπορεί να δώσει κανένα έργο. Είναι ο υπεύθυνο, διαβάζω, ο οποίο έφερε του Κινέζου στην. Όχι, έχετε μπερδέψει τη διαπλοκή με την ύπαρξη του καπιταλισμού. Στον καπιταλισμό υπάρχουν ορισμένες μεγάλες εταιρείες οι οποίες αναγκαστικά παίζουν το παιχνίδι. Η διαπλοκή είναι να έχει επιρροή στα μέσα ενημέρωσης, αυτά λέτε εσείς, και να έχει ταυτόχρονα και παραγγελίες από το δημόσιο. Αυτά λέτε, τα αντίθετα κάνετε. Λοιπόν, τώρα μην μαθήματα περί διαπλοκής, να προσέχετε τι λέτε, διότι έχω εντρυφήσει το θέμα. Λοιπόν, Στέλιο, για το fair play, επειδή μου κάνεις μια ερώτηση, να σου κάνω κι εγώ μία. Παρακαλώ. Με αφορμή την σύγκρουση που υπήρξε με τους εργαζόμενους στα ιδιωτικά κανάλια δημοσιογράφους, θέλω να μου σχολιάσεις την αντίδραση του Παύλου Πολάκη για την περίπτωση της κυρίας Τσικρίκα και το χαφιεδισμό μέσω Facebook, να βρεις φωτογραφίες και να σχολιάζει. Χάνετε χρόνο, κύριε Μαργαρίτη, δεν πειράζει. Κακώς έγινε αυτό. Κακώς έγινε αυτό. Κακώς έγινε η χρησιμοποίηση φωτογραφιών από τον κύριο Πολάκη. Στο λέω ευθέως, αυτή είναι η άποψή μου. Μιλάτε, παρεμβαίνω, μιλάτε τον κύριο Πολάκη, μιλάτε τον κύριο υπουργό. Και είναι υπουργό ο κύριο Πολάκη. Εν πάση περιπτώσει, το ξέρουμε. Μου μίλησε πάνω σε αυτή τη βάση. Θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να αφήνονται να κάνουν τη δουλειά του. Σαφέστατα, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε φωτογραφίες που όλοι οι δημοσιογράφοι βγάζουν. Να πω και ένα αλλά. Αλλά πρέπει και οι δημοσιογράφοι να τηρούν κάποιους κανόνες διοντολογίας. Και ένας από τους κανόνες διοντολογίας που δεν ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ερωτήσεις δεν τις κάνουμε προσωπικά. Δηλαδή δεν πιάνουμε θέματα μέσα από την προσωπική σκοπιά. Γιατί αν εγώ. Με αφορμή το Κελπνό έχει φάει πολύ μπούλινγκ ο κύριος Πολάκης, είναι αλήθεια. Επειδή είναι τα σκάνδαλα του Κελπνό. Εάν θέλω να περάσω εγώ άποψη για τη θανατική ποινή και πω είμαι υπέρ της θανατικής ποινής και πω. Λοιπόν, μου βιάσανε. Σύντομα, επειδή πηγαίνουμε για να κλείσουμε. Δεν πρέπει να του σκοτώσουμε αυτό. Κύριε Κουτουλάκη, θα έρθω κύριε Δόλο στο τέλος, θα κλείσετε. Δεν μπορεί να γίνονται έτσι οι ερωτήσεις. Διευθυντής περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και πρώην πρόεδρος. Γνώσεως, να πω ότι έχω ευαισθησία και προσωπική και όλη μου η ζωή και όλων μας είναι για την ελευθερία του λόγου, για να υπάρχουν, να έχουν δικαίωμα λόγου οι τοπικές κοινωνίες. Η λέξη μαφίες που εισάγεται και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας κατά καιρούς στη συζήτησή μας, αλλά ιδιαίτερα τώρα από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω άλλο είπε ο κύριος Κουλογλου. Να μην. Σωστά. Πρέπει να μας προβληματίσει. Σίγουρα η εξέλιξη των πραγμάτων σχετικά με την τύχη των αδειών και τις δικαστικές αποφάσεις που θα βγουν θα δώσουν μια άλλη διάσταση στο ζήτημα. Σίγουρα δεν είναι ο πρέπον τρόπος αυτός της διαδικασίας της συγκεκριμένης για τις αδειοδοτήσεις. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι φωνές, η τοπική κοινωνία όπως η Κρήτη, η Ήπειρος, ο Εύρος, τα νησιά μας και σε ορισμένες περιοχές που όντως είναι τα σύνορα αφύλακτα. Να υπάρχουν αυτές οι φωνές, τουλάχιστον να ακούγεται η ελληνική γλώσσα. Άρα συμφωνείτε. Φωνή, τουλάχιστον. Άρα συμφωνείτε. Κύριε Μαργαρίτη, ναι. Για να κλείσουμε, τελειώνουμε. Δύο σύντομα σχόλια. Πρώτον. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Καπερνάρα, μην διαμαρτύρεστε. Ο κύριος Καπερνάρος και εγώ με αφήνετε. Φαντάζουμε τη σειρά που διαλέγει. Δεν πειράζει. Είναι και η κομματική τάξη σου. Είναι και οι δημοσιογράφοι. Ο κύριος Κουτουλάκης ήθελε. Δύο σχόλια σύντομα. Το πρώτο είναι ότι εγώ δεν δέχομαι τη θεωρία ότι το πορτοφόλι είναι ο κανόνας. Για να μπει τάξη στα ΜΜΕ, δηλαδή αν έρχονταν ο Μπερλουσκόνη και έδινε 300
θα έπαιρνε όλα την μπάνκα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι. Στην Ιταλία. Ναι, αυτό λέω. Ναι, αυτό δεν είναι. Είναι καζινοκαπιταλισμό. Τζόγο είναι. Και είναι λυπηρό να το κάνει μια κυβέρνηση που λέγεται αριστερή. Και η δεύτερη παρατήρησή μου και τελείωσα είναι ότι με αφορμή αυτό που είπα για τον κύριο Πολάκη, ότι είναι πρωτοφανέ φαινόμενο στο οποίο έπρεπε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να είναι κατηγορηματικά απέναντι. Διότι όπως βρεθήκαμε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, όσοι βρεθήκαμε, έτσι αλληλέγγυοι πρέπει να είναι και οι ίδιοι απέναντι στους υποαπόλυση δημοσιογράφους. Κύριε Καπερνά. Το θέμα είναι καθαρά συνταγματικό. Τηρείται το Σύνταγμα ή δεν τηρείται. Εγώ σας ρωτώ, είστε όλοι έγκριτοι και δημοσιογράφοι εξαιρετικοί. Πόσες είναι συχνότητες. Πόσες συχνότητες διατίθενται αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι από αυτές τις συχνότητες, το σύνολο των συχνοτήτων, παίρνουμε τις τέσσερις και τις κάνουμε πανελλαδικές. Για να ισχύσει η αρχή της αναλογικότητας κατά το Σύνταγμα. Είπαν περιφερειακές, πόσες. Θεματικές, πόσες. Οι συχνότητες που είναι για την αεροπλοεία, πόσες. Οι συχνότητες που είναι για την κινητή τηλεφωνία, πόσες. Η κυβέρνηση άρα, έχει λοιπόν, πει τη θέση της πάνω σε αυτό. Ποια κυβέρνηση, δεν λειτουργεί σαν κυβέρνηση. Γιατί θα βάλει κάτι το Σύνταγμα. Πόσες είναι οι συχνότητες όπου με βάση την αρχή της αναλογικότητας λέμε μόνο τέσσερις και όχι τρεις ή πέντε. Δηλαδή όταν μάλιστα. Λέμε η αρχή της αναλογικότητας είναι η διαφημιστική πίτα που είπε ο Πρωθυπουργός, εμένα με ανησυχούν αυτά τα πράγματα σαν Έλληνα πολίτη. Και θέλω να γίνει κατανοητό. Αυτή τη στιγμή είναι άγνωστος ο αριθμός των συχνοτήτων. Εάν είναι 30 είναι λίγες οι τέσσερις. Εάν είναι 9 είναι αρκετές. Εάν είναι 7 είναι πολλές. Ποιος γνωρίζει τις συχνότητες. Κύριε Δόλη, μια τελευταία παρατήρηση. Απάντηση περιμένω από εσάς. Θέλετε. Δεν είστε, είστε και διευθυντής. Εγώ δεν έχω κάνει το χάρτη των συχνοτήτων. Ψηφιακά μάλλον είναι πολλές συχνότητες. Υπάρχει δυνατότητα. Τώρα που περνάμε στις περιφερειακές, καλό είναι να ανοίξει μια συζήτηση για κοινωνικές άδειες στην περιφέρεια, να έχει κάποιο λόγο η κοινωνία. Και κλείνω με το εξής. Μια και η ΔΕΗ είναι στο επίκεντρο, είναι καιρός να κοιτάξουμε και τις τιμές ενέργειας, την κοστολόγηση και την τιμολόγηση της ΔΕΗ και το γεγονός ότι κόβεται το ρεύμα από σπίτια, όχι γιατί δεν πληρώσαν το ρεύμα, αλλά γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τα έξτρα όλους τους άλλους φόρους που έχει ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Και είναι καιρός και η ΕΡΤ. Είναι καιρός στην κοινωνία και στην εποχή που ζούμε να ξεχωρίσουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ έτσι ώστε η ΔΕΗ να παίρνει τα χρήματά της και τους λογαριασμούς άλλους να πληρώνονται μάλιστα. Με άλλο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Και με αυτή την παρατήρηση να τελειώσουμε. Σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κουτουλάκη, τον κύριο Μαργαρίτη, τον κύριο Καπερνάρο, τον κύριο Δόλη, τον κύριο Κύρτσο, τον κύριο Κούλογλου. Καλή σας νύχτα, τη Δευτέρα πάλι μαζί.